Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει την Τετάρτη προκειμένου να αποσταλεί το κατηγορητήριο με το αίτημα της καθαίρεσης σε βάρος των Ντόναλντ Τραμπ στη Γερουσία. Η πρόεδρος της Βουλής, Νάνση Πελόζη, είπε κατά τη διάρκεια κομματικής συνεδρίασης ότι θα ορίσει την ομάδα των υπευθύνων από τους κόλπους των Δημοκρατικών, οι οποίοι θα ηγηθούν της κατηγορούσας αρχής σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ στη δίκη. Σε ανακοίνωσή της, η Νάνση Πελόζη υπογράμμισε ότι ο Αμερικανικός λαός δικαιούται την αλήθεια και το Σύνταγμα απαιτεί μια δίκη. Ο πρόεδρος και οι γερουσιαστές θα λογοδοτήσουν. Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, Μιτς Μακόνελ, ανακοίνωσε ότι η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ θα ξεκινήσει πιθανότατα στις 21 Ιανουαρίου. Νομίζω ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα των μαρτύρων την κατάλληλη στιγμή της δίκης και πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να επισημάνω πως και οι δύο πλευρές θα επιθυμούσαν να καλέσουν μάρτυρες. Οπότε όταν φτάσουμε σε αυτό το ζήτημα δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα κληθούν μόνο μάρτυρες από την πλευρά των δημοκρατικών συναδέλφων. Ο Λευκοσικός ανέφερε ότι η δίκη για την καθαίρεση του Προέδρου είναι καθαρά πολιτικής φύσεως. Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε ο τρίτος Αμερικανός πρόεδρος που παραπέμφθηκε όταν η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τις κατηγορίες ότι καταχράστηκε την εξουσία του ασκώντας πιέσεις στην Ουκρανία να ανακοινώσει μια έρευνα σε βάρος του δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν και παρακόλουσε τη λειτουργία του Κογκρέσου.